Με την Εύη θα βάλουμε λίγο στην κουβέντα και στην εκπομπή μας και στη ροή του τρίτου μέρους δύο μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Με αφορμή, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια σημαντική συμμετοχή. Για 12η φορά συμμετείχαν σε μια διοργάνωση που έχει να κάνει με την οικονομία καυσίμου. Ακριβώς, και αναφερόμαστε στην ομάδα Τούκερ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ναι. Και σήμερα βέβαια έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε δύο φοιτητές από διαφορετικά τμήματα. Πρέπει να στηρίζουμε, πρέπει να επικοινωνούμε, πρέπει να στεκόμαστε σε μια διαχρονική προσπάθεια της συγκεκριμένης ομάδας και των μελών της, με άρωμα Κρήτης, με πρωταγωνιστές μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Πολυτεχνείου εδώ στα Χανιά στην Κρήτη. Τι πιο όμορφο όταν η νέα γενιά βγαίνει μπροστά και μας κάνει περήφανος. Και κατακτούν και την πέμπτη θέση σήμερα. Και κατακτούν και την πέμπτη θέση. Εκεί θα καταλήγαμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας. Εύη. Το Μάνο Ζαχαριάδη είναι φοιτητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ναι. Και τον Κωνσταντίνο Σαχινίδη, φοιτητή μηχανικών παραγωγής και διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Μάλιστα, λοιπόν, παιδιά, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με πολύ μεγάλη χαρά τα λέμε σήμερα. Καλησπέρα σας, χαρά είναι η δικιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Μάνο, τον Ζαχαριάδη. Πήρατε τη σκυτάλη από τους προηγούμενους και φανήκατε πιστοί σε αυτό το καθιερωμένο ραντεβού, σωστά? Θα θέλαμε να πούμε σωστά. Ελπίζουμε να είμαστε αντάξει και των παλαιότερων γενιών και των ανθρώπων που έχουν δουλέψει γι' αυτό. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν το κατασκευάσαμε εμείς προσωπικά από το μηδέν, ναι. Αλλά υπήρχε ένα κομμάτι ήδη. Εμείς προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε πάνω σε αυτό και να διαμορφώσουμε όσο δυνατόν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ένα όχημα το οποίο χρειάστηκε περίπου 2 χρόνια ουσιαστικά για να ολοκληρωθεί και με αυτό να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό. Ναι, μάλιστα. Ήταν 2 χρόνια, ήταν και παραπάνω χρόνια μελέτης και επεξεργασίας του εγχειρήματος αυτού. Αλλά η κατασκευή του διήρξε 2 χρόνια και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι λίγο πριν πάνω στο διαγωνισμό. Πήγαμε στο διαγωνισμό, γυρίσαμε και τώρα έχουμε ένα αυτοκίνητο έτοιμο να διαγωνιστεί και τα επόμενα έτη με αξιοπρέπεια. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω... Βέβαια, μας ακούς? Ναι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι για σένα προσωπικά, να μιλήσεις προσωπικά για σένα, η συμμετοχή σου, η εμπειρία σου στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και τι σημαίνει και στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία, και στην πράξη, για το brand name Πολυτεχνείο Κρήτης, Έλληνας φοιτητής, ακαδημαϊκός κατ' επέκταση. Λοιπόν, να ξεκινήσω ότι εγώ στην ομάδα βρίσκομαι 2 χρόνια. Εγώ υπήρχα στην κατασκευή, ήταν το αυτοκίνητο από το μηδέν. Το παλιότερο μέλος. Μπορώ να πω ότι 2 χρόνια στην ομάδα η εμπειρία ήταν αξέχαστη, ήταν τεράστια. Δεν συγκρίνεται με το αυτό που θα πούμε αμφιθέατρο ή βιβλίο κτλ. Η αλήθεια στους μηχανικούς βρίσκεται κάπου στη μέση ακριβώς. Όσον αφορά το brand name, καλά το θέσατε. Είμαστε περήφανοι αρχικά που εκπροσωπούμε την Ελλάδα στο εξωτερικό και το Πολυτεχνείο μας και προσκαλούμε και με αυτόν τον τρόπο και νέους φοιτητές να μπουν, να ασχοληθούν με την ομάδα, να ασχοληθούν με το αντικείμενο διότι όπως γνωρίζετε και το υδρογόνο είναι ένας τομέας εξελισσόμενος και μπορούμε να πούμε ότι σε λίγα χρόνια θα αντικαταστήσει πολλές μορφές ενέργειας. Έχει ξεκινήσει πάντως η συζήτηση με αφορμή από τη μία και την ενεργειακή κρίση και από την άλλη βέβαια και την αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Μία συζήτηση να περάσουμε σε εναλλακτικές μορφές. Σωστά, Μάνο? Σωστά. Αυτό είναι το μέλλον μας και αυτό είναι το μέλλον εμείς που θέλουμε να πετύχουμε και να καταφέρουμε. Να υπάρχει άλλη μια εναλλακτική μορφή ενέργειας, πιο καθαρή από τα καύσιμα που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε, πιο υγιή προς το περιβάλλον και πιο υγιή, θα θέλαμε να πιστεύουμε, και προς την τσέπη του καταναλωτή. Όλα αυτά συντελούν, ας πούμε, ένα σκοπό που εμείς, σαν φοιτητές του Πολυτεχνείου και μελλοντικοί επιστήμονες αυτής της τεχνολογίας, αυτό
είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Κωνσταντίνος το γεγονός ότι παιδιά από διαφορετικά τμήματα έχουν ένα κοινό στόχο και συνεργάζονται, οπότε μοιράζονται τις γνώσεις τους και μαθαίνουν νέα πράγματα από άτομα που είναι στην ίδια ηλικία, οπότε μιλούν και την ίδια γλώσσα. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Εξάλλου η ομάδα λειτουργεί και σαν μια μικρή εταιρεία. Δηλαδή σε μια εταιρεία όπως υπάρχουν διαφορετικοί τομείς, έτσι πρέπει να λειτουργούμε και εμείς, δηλαδή να προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στα ηλεκτρονικά που είναι ο Μάνος και στα μηχανολογικά που είμαι εγώ, που δεν έχει καμία σχέση, να το πούμε, ο ένας κλάδος με τον άλλον. Αλλά θα πρέπει να στηριζόμαστε πάνω στο πρόγραμμα, στον αλληλοσεβασμό και καμία ερώτηση δεν είναι λάθος. Γιατί έτσι εξελισσόμαστε και έτσι ορθώνουμε τα λάθη. Μάνο, το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την επιτυχία σας... Ποιο είναι το μήνυμα που προκύπτει? Ακριβώς. Απευθυνόμενος και σε συνομιλίκους σου και σε ακαδημαϊκούς και σε μέλη της φοιτητικής κοινότητας και σε μια ακόμα δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, με άρωμα βέβαια, ξέρετε, η επιδημιολογική κρίση, η ενεργειακή κρίση, έχει φόντο μια παγκόσμια κλίμακα. Οπότε μιλούσαμε τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική κρίση που αφορούσε την Ελλάδα. Τώρα πάμε ένα βήμα παραπέρα και αυτό το κλίμα επηρεάζει την παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, βιώνουμε μια δύσκολη συγκυρία. Το βασικό μήνυμα, η πρόκληση που πρέπει να κερδίσουμε, που πρέπει να φανούμε αντάξει των προσδοκιών, ποια είναι? Το μήνυμά μου προς όλους είναι ότι και η Ελλάδα μας μπορεί να τα καταφέρει και εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε, το αποδεικνύουμε. Και θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα αν είχαμε λίγο παραπάνω στήριξη στα ιδρύματα και λίγο παραπάνω βοήθεια και από το κράτος και από τους φορείς. Το μήνυμα είναι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε εδώ, δηλώνουμε το παρόν μπροστά στις ομάδες του εξωτερικού που έχουν άλλα budget και πολλές περισσότερες παροχές. Και ας είμαστε εμείς αυτή η χώρα όπως παλιά να δείξουμε το δρόμο προς την καθαρή ενέργεια και προς την πιο καινούργια επιστήμη, την πιο νέα. Να φέρουμε το καινούργιο εμείς. Ας είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουμε την τροχιά. Κωνσταντίνε, η επόμενη πρόκληση για εσάς ποια είναι? Η επόμενη πρόκληση είναι του χρόνου στο Σέλεκο Μάραθον του 23. Στόχος βέβαια της ομάδας είναι αυτή τη φορά να πιάσει την τριάδα, να ανέβει στο βάθρο. Ήμασταν φέτος πάρα πολύ κοντά. Δυστυχώς όμως είχαμε κάποιες ατυχίες, τις οποίες δεν είχαμε προβλέψει. Παρ' όλα αυτά, είναι ο μοναδικός μας στόχος του χρόνου να γυρίσουμε με ένα κύπελο στα Χανιά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Το γνωρίζετε βέβαια ότι είμαστε δίπλα σας. Έχουν παρουσιάσει και άλλες δράσεις της ομάδας και πέρυσι και φέτος. Καλή επιτυχία. Κρατάτε δυνατά. Το μέλλον είναι μπροστά σας. Να συνεχίσετε να μας κάνετε περήφανους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Μάνο, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο και τους χαιρετισμούς μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Φίλιππα τον Τζόρτζογλου, τον αγαπημένο μου φίλο γενικά. Ξέρει αυτός. Έχουμε αφήσει και κάτι στη μέση.